Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Βασίλης Ξερνός, ο οποίος είναι ψυχολόγος, αθλητικός ψυχολόγος, και αυτό μας ενδιαφέρει απόλυτα, και ψυχοθεραπευτής. Και αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο ένας ψυχολόγος να μιλήσει στο pressing, να σας πούμε ότι έχετε πολλά να μάθετε και αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα θα σας βοηθήσουν, είτε είστε φίλαθλοι, είτε είστε οπαδοί, είτε απλά αγαπάτε να βλέπετε ποδόσφαιρο και αθλήματα. Ο κύριος Ξερνός είναι μαζί μας και θέλω να τον καλησπερίσω και να τον καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και το χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακολουθώ κιόλα. Ωραία, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί τα θέματα που άπτονται τη ειδικότητά σας είναι πολλά. Και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, με κάποιο περίεργο τρόπο, θλιβερό μάλλον, όχι απλά περίεργο, έρχονται να κουμπίσουν στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε της καθημερινότητας της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας, θα έλεγα. Πρωτίστως λοιπόν, γιατί αν καθίσω τώρα να διαβάσω όλο σας το βιογραφικό θα περάσει το ημίωρο και δεν θα έχουμε προλάβει να κάνουμε συνέντευξη. Ναι, και δεν είναι και τόσο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Πρωτίστως όμως θέλω να μας πείτε πώς συνεργάζεστε, και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα, πώς συνεργάζεστε με προπονητές στο πλαίσιο της ειδικότητάς σας, δηλαδή της αθλητικής ψυχολογίας. Χρειάζεται ένας προπονητής τον αθλητικό ψυχολόγο του? Έτσι το λέω και λίγο χαριτολογώντας ίσως. Ναι, ναι. Χρειάζεται όλη η ομάδα, όλο το team που απαρτίζει το πλαίσιο σε ένα άθλημα τον αθλητικό ψυχολόγο. Βέβαια στην Ελλάδα το έχουμε παραμελήσει, το αγνοούμε ή αποτελεί ακόμη κάπως ταμπού, ειδικά στα ομαδικά αθλήματα. Στα ατομικά αθλήματα, επειδή οι ευθύνες είναι μεγαλύτερες, είναι πιο ορατές, δεν μπορεί ένας αθλητής να καλυφθεί πίσω από κάποιον άλλο, όπως συμβαίνει συχνά σε ένα ομαδικό άθλημα. Στα ατομικά αθλήματα είναι πιο ορατή ανάγκη και το αισθάνονται και οι ίδιοι αθλητές και οι ίδιοι προπονητές. Οπότε ναι, ένας προπονητής χρειάζεται τον αθλητικό ψυχολόγο του, όλη η ομάδα χρειάζεται τον αθλητικό ψυχολόγο της. Ο προπονητής χρειάζεται για έναν αθλητικό ψυχολόγο για συμβουλές στο κομμάτι της διαχείρισης των αθλητών, του αθλητή του. Χρειάζεται έναν αθλητικό ψυχολόγο για να κάνει κάποιες παρουσιάσεις για θέματα σχετικά με την αθλητική ψυχολογία στον ιστούς αθλητές. Ενδεχομένως χρειάζεται και για δική του υποστήριξη ψυχολογική έναν αθλητικό ψυχολόγο. Ειδικά όταν είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και η πίεση καμιά φορά γίνεται αφόρητη, φαντάζομαι. Βεβαίως. Η πίεση είναι ένας βασικός παράγοντας που καλούνται να διαχειριστούν όσοι εμπλέκονται στον αθλητισμό. Από όλα τα μετερίζια, έτσι, από τους ίδιους αθλητές, τους προπονητές και τα υπόλοιπα στελέχη της διοίκησης και το υπόλοιπο team που απαρτίζει μια ομάδα. Εγώ όμως θα σας πάω από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί δεν σας κρύβω ότι ο λόγος για τον οποίο θελήσαμε με τους συναδέλφους να σας καλέσουμε είναι για να μας δώσετε λιγάκι το στίγμα σας αναφορικά με την ψυχολογία των οπαδών και φυσικά επαφορμή της τραγικής δολοφονίας, της απρόκλητης δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Να ρωτήσω λοιπόν ευθέως, κύριε Ξερνέ, ποια είναι η ψυχολογία ενός οπαδού όταν προσέρχεται στο γήπεδο, ας πούμε ότι πρόκειται για αγώνα ποδοσφαίρου, και ποια είναι η ψυχολογία του όταν είναι μόνος? Ναι. Ένας οπαδός, όπως το θέσατε, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντική διάκριση ανάμεσα στο φύλαθλο και στο οπαδό. Ακριβώς γι' αυτό και εγώ είπα για οπαδό, μίλησα για οπαδό, ναι. Ο οπαδός είναι ένας πιο ένθερμος υποστηρικτής μιας ομάδας, για τον οποίο συνήθως η ομάδα του είναι κάτι κεντρικό στη ζωή του, στην ύπαρξή του. Έχει γίνει κεντρικό γιατί αν το πάρουμε από τον πρώτο κλάδο, να το ερμηνεύσουμε, που είναι η ατομική του ψυχοσύνθεση, γιατί ο άλλος κλάδος είναι η κοινωνική ψυχοσύνθεση, το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό περιβάλλον που υπάρχει παράλληλα με τον αθλητισμό. Αν το πάρουμε λοιπόν από τον πρώτο κλάδο αυτών της ατομικής ψυχοσύνθεσης, ένας οπαδός αποφασίζει να κάνει κεντρικό στοιχείο που νοηματοδοτεί τη ζωή του την ομάδα του, γιατί μάλλον, υποθέτουμε πάντα έτσι, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει, μάλλον
για κάποιο λόγο υπάρχουν κάποιες ενδοοικογενειακές συγκρούσεις στην οικογένεια που έχει μεγαλώσει, έτσι. Mm-hmm. Η κατάσταση της ζωής του δεν τον ικανοποιεί ιδιαίτερα, οπότε αποζητά μέσω του αθλητισμού, μέσω της ομάδας του, την έκσταση, τη μεγάλη συναισθηματική εκτόνωση που μπορεί να βιώσει ως συνδεσμή της. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος χαζός, είναι έξυπνος, ίσως πονηρός και είναι βίαιος. Όμως έχει αναπτύξει αυτή την βιαιότητα μάλλον επειδή είναι πολυτραυματίας. Και όταν λέμε πολυτραυματίας εννοούμε να έχει βιώσει ψυχικά τραύματα στη ζωή του, γεγονότα και καταστάσεις που τον έκαναν σκληρό όπως λέμε, και αποφασίζει να στραφεί εναντίον κάθε μορφής εξουσίας, και ως εξουσία μπορεί να θεωρήσει μια άλλη ομάδα, την αντίπαλη της ίδιας πόλης ας πούμε, όπως συμβαίνει συχνά και στην Ελλάδα, τον πρόεδρό της. Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε την τάση να ταυτιζόμαστε με τον πρόεδρο της ομάδας μας, ο οποίος είναι πολύ σκληρός, αρενοπός, μπρουτάλ και επιβλητικός. Βλέπετε και η επικαιρότητα σήμερα μας δίνει ακόμα ένα παράδειγμα με την κίνηση του κύριου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ναι. Και θέλει με κάθε τρόπο να εκδικηθεί αυτόν τον εχθρό ένας οπαδός. Είναι κεντρικό αυτό στην ύπαρξή του. Είναι λοιπόν τα όσα συμβαίνουν πριν τους αγώνες, με τις διάφορες δράσεις που επιτελεί ένας σύνδεσμος, οι οποίοι σύνδεσμοι δυστυχώς, κυρίως οι παράνομοι βέβαια, έχουν μια μορφή οργάνωσης που παραπέμπει σε συμμορία. Όσα κάνουν οι σύνδεσμοι λοιπόν σε μορφή συμμορίας πριν τους αγώνες είναι αυτά που προσφέρουν μια ικανοποίηση σε έναν οπαδό. Όσα συμβαίνουν όμως και μέσα στον αγώνα κυρίως προσφέρουν ικανοποίηση, ή ενόψινος αγώνα προσφέρουν ικανοποίηση σε έναν οπαδό. Mm-hmm. Του προσφέρουν λοιπόν τη δυνατότητα να διασκεδάσει, γιατί ένας αγώνας ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός ή κάποιο άλλο αθλήματος έχει τη μορφή δράματος και περιλαμβάνει μεγάλες εντάσεις. Έτσι. Αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο, γιατί συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο κοινό στην. Ναι, βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι να βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό για να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα τουλάχιστον με το κομμάτι που αφορά στην ψυχολογία τους, είναι πολυτραυματίες. Και είναι κάτι που κι εμείς εδώ στην εκπομπή το έχουμε πραγματευτεί πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει. Άρα λοιπόν είναι σχεδόν απίθανο, σχεδόν λέω απίθανο, ένας οπαδός να είναι πάρα πολύ καλά σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής του και απλά πηγαίνοντας στο γήπεδο, για να το πω λαϊκά, να του βγαίνει αυτή η εικόνα του άγριου. Έτσι, είναι σχεδόν απίθανο. Βέβαια. Και έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα να εμφανίζει τις δυσκολίες στη ζωή του. Βλέπουμε παιδιά από νεαρή ηλικία να εντάσσονται σε συνδέσμους, συμμορίες. Οι δυσκολίες της ζωής τους έχουν ξεκινήσει από μικρότερη ηλικία, από παιδική ίσως και βρεφική ηλικία. Το δύσκολο είναι να εντοπιστούν. Γι' αυτό και το ίμιση ή και παραπάνω της όλης προσπάθειας αντιμετώπισης της οπαδικής βίας έγκυται στην πρόληψη. Και όταν λέμε πρόληψη εννοούμε να μπορούμε να εντοπίσουμε και να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο τα παιδιά, και την οικογένειά τους, από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως ένα ευγνωμούμενο κράτος, αν θέλετε, ως μια πολιτεία που θέλει να δει και ο δίπλα τι περνάει, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να κάνει ο ακροατής που ακούει, εσείς, τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, κοιτάξτε, έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες στην Ελλάδα, με την αρχή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, έχουν δομηθεί αρκετές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα, τα κέντρα κοινοτικές, έτσι, δωρεάν, δημόσιες, τα κέντρα ψυχικής υγείας, πέρα από τις ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων. Τα κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα κοινότητας, κέντρα ημέρας, αναπτύσσονται σιγά σιγά και οι ψυχολόγοι στα σχολεία, σαν κλάδος. Είναι στη σωστή κατεύθυνση το νέο αθλητικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το Μάρτιο, νόμος 2725 του 1999. Που περιλαμβάνει με το άρθρο 46 την πρόβλεψη για υποχρέωση της κάθε αθλητικής ομοσπονδίας να προσλάβει σύμβουλο αθλητικής ψυχολογίας. Mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν ο καθένας μας ξεχωριστά, αν αντιληφθούμε στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, στην οικογένειά μας, στο σχολείο μας, στο χώρο εργασίας μας, κάπου αλλού, στον περίγυρό μας,
ότι υπάρχει κάποια περίπτωση ενός παιδιού, μιας οικογένειας που εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα ψυχολογικής υφής, να προτείνουμε στους ίδιους ή αν δεν νιώθουμε άνετα να απευθυνθούμε οι ίδιοι σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας και να τον ενημερώσουμε για αυτήν την περίπτωση. Είτε κάποιον δημόσιο φορέα, και αναφέρω πρώτα τους δημόσιους φορείς γιατί είναι οι πιο συμφέροντες, εννοείται, και είναι και οι πιο ικανοί να μας απαντήσουν, έτσι. Mm-hmm. Μετά έχουμε και τους ιδιώτες. Μπορούμε να απευθυνθούμε και σε κάποιον ιδιώτη. Ψυχολόγο, ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο. Άρα, όπως λοιπόν, κρίνουμε εμείς. Άρα λοιπόν εγώ κρίνω από τα λεγόμενά σας ότι αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε χρήζουν βοήθεια ιατρική, ψυχιατρική ή ψυχολογική. Γιατί λογική δεν μπορεί κάποια παιδιά ή μεγαλύτερης ηλικίας να είναι πέντε μαζί, να χτυπάνε κάποιον βάναυσα, να τους παρακαλάει να σταματήσουν και αυτοί στο τέλος να τον δολοφονούν. Άρα οπωσδήποτε χρειάζονται βοήθεια. Ναι. Ναι, σίγουρα. Τώρα το αν είναι ψυχιατρική υφής το ζήτημα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος που είναι συνδεσμήτης, ας πούμε, οπαδός, δεν είμαι σίγουρος να το απαντήσω, αλλά σίγουρα υπάρχουν ψυχολογικές δυσκολίες, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, πέρα από το κομμάτι το ατομικό, έχουμε και το κομμάτι το κοινωνικό και ομαδικό. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά συνήθως είναι η εύκολη λία για... Εντάξει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά όλοι μας νομίζω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποκινούν αυτά τα κυκλώματα, αυτές τις συμμορίες, τους συνδέσμους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν και κάποιο οικονομικό όφελος και ένα ευρύτερο όφελος από την ύπαρξη αυτών των συνδέσμων. Πολύ σημαντικό άνθρωποι αυτό οποίοι... που λέτε, πολύ σημαντικό και το οικονομικό όφελος, ναι. Βέβαια. Άνθρωποι οι οποίοι επίσης είτε έχουν άμεσα θέση σε μια ΠΑΕ, ας πούμε, γιατί κυρίως στο ποδόσφαιρο εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα, επεκτείνονται και σε άλλα αθλήματα, είτε έχουν ίδια θέση σε κάποια ΠΑΕ, είτε συνδέονται με κάποιο τρόπο με κάποιο πρόσωπο σε κάποια ΠΑΕ, ή έχουν απλά την κάλυψη κάποιου προσώπου της ΠΑΕ γενικότερα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι ηγέτες των συμμοριών και βασίζονται πάντα οι ομάδες, οι μάζες, την υποβολή. Και στην προβατοποίηση, θα μου επιτρέψετε να πω, εκτός από την υποβολή και στην προβατοποίηση. Προκύπτει ναι. Η προβατοποίηση ως αποτέλεσμα της υποβολής. Είναι ο μεγάλος αρχηγός ο οποίος υπνοτίζει τους υπόλοιπους και αν θέλει τους κάνει πρόβατα. Mm-hmm. Και αυτά τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα στην υποβολή, γιατί πολλές φορές κιόλας δεν έχουν λάβει το επίπεδο μόρφωσης που θα τους επιτρέψει να έχουν τους αναστολής, ας πούμε, σε αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουν το μορφωτικό επίπεδο, να καταλάβουν ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία μας λέει ο αρχηγός του συνδέσμου. Δεν έχει νόημα να πάμε να χτυπήσουμε έναν άλλο άνθρωπο επειδή απλά υποστηρίζει ένα άλλο σήμα, μια άλλη ομάδα. Ναι. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή ιδέα από την οποία εξαρτώνται τα πάντα σε μια ομάδα, σε έναν σύνδεσμο. Π.χ. ο αντίπαλος, ο οπαδός αντίπαλης ομάδας είναι κακός. Υπάρχει άμεση μετάβαση από την εικόνα στην πράξη, δηλαδή από τα υβριστικά συνθήματα εναντίον της αντίπαλης ομάδας μέχρι την ρήψη αντικειμένων σε παίκτες, σε οπαδούς άλλης ομάδας, ακόμη χειρότερα δυστυχώς με τη δολοφονία, όπως είδαμε με τον άτυχο Άλκη. Υπάρχει τέλος μια σύγχυση μεταξύ αυτού που αντιλαμβάνεται ένας οπαδός με τις αισθήσεις του και με αυτό το οποίο το υποβάλλεται και επιβάλλεται μέσω της πραγματικότητας, ότι μας προκάλεσε ο αντίπαλος. Πού ξέρουμε, η πραγματικότητα δεν μας δείχνει σίγουρα ότι προκάλεσε ο αντίπαλος, αλλά ο αρχηγός και όλα τα μηνύματα που μας περνάει μας έχουν περάσει αυτό το μήνυμα εμάς σαν οπαδούς. Το καταλαβαίνω απόλυτα, μόλον... ναι. Και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, μόλον ότι όσοι εντάσσονται σε τέτοιους συνδέσμους συνήθως στην ηλικία της εφηβείας ή σε εκείνο το περίπου το χρονικό πλαίσιο, νομίζουν ότι είναι επαναστάτες και προοδευτικοί. Εν τέλει ο τρόπος λειτουργίας αυτών των συνδέσμων είναι εντελώς συντηρητικός και βασίζεται στο ασυνείδητο. Δηλαδή η υποβολή και η ύπνωση, η προβατοποίηση όπως είπατε,
ποθεί έναν άνθρωπο ακόμη περισσότερο να δρά και βρίσκει γόνιμο έδαφος στο ασυνείδητό του. Δεν παραμερίζει το συνειδητό την κοινωνική ηθική. Και θέλει να γκρεμίσει ό,τι έχει μέσα του από βιώματα στη ζωή του και να τα αναδομήσει με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Ξερνέ, να ξέρετε ότι θα μπορούσα προσωπικά τουλάχιστον πολλές ώρες να μιλώ μαζί σας. Ήταν σημαντικότατα τα όσα μας είπατε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που βρεθήκατε σήμερα στο Pressing και στο Libero 107,4 για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και παραμένω στη διάθεσή σας. Ευχαρίστως να κάνουμε και κάποια άλλη κουβέντα και την χάρηκα πολύ και εγώ. Με θετικότερο πάντως, με θετικότερη αφορμή εύχομαι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.